Καλημέρα, καλημέρα κύριε Δημητρίου. Καλημέρα σας, καλημέρα και στο Σάκη. Έχετε θαυμαστές, πολλούς θαυμαστές. Νομίζω στην αδερφή μου αναφέρεται, αν δεν κατάλαβα σωστά. Είναι εξαιρετική εκπαιδευτικός και έχουμε πάρα πολύ καλούς εκπαιδευτικούς στην Κύπρο. Αλλά πρέπει να δώσουμε έμφαση στην παιδεία μας, Ανδρέα μου. Και ας ξεκινήσουμε γι' αυτό, γιατί ξεκίνησαν και τα σχολεία. Πήγα και τη Δευτέρα στο... Μια παρένθεση λίγο. Εκεί το σχολείο που πήγατε ήταν το σχολείο που φοιτήσατε εσείς. Μάλιστα. Το Δημοτικό Σχολείο Τρούλο. Είδα και αρκετούς συμμαθητές μου, συμμαθητριές μου. Είναι, βέβαια το σχολείο έμεινε μόνο το παραδοσιακό μέρος. Όταν πηγαίνω δεν βλέπω συμμαθητές, γιατί δεν υπάρχουν. Μόνο από δημήσεις κύριων οι περισσότεροι. Είναι. Για πετε μου, εσείς βρίσκετε δηλαδή, βρίσκετε ας πούμε συμμαθητές και τα λέτε έτσι, μιλάτε. Βέβαια. Ειδικά επειδή εντάξει, εγώ μεγάλωσα και σε μια μικρή κοινότητα, οπότε λίγο πολύ γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας. Αλλά είναι σημαντικό να βλέπουμε την εξέλιξη την εκπαιδευτική και όσον αφορά τα κτίρια, δηλαδή τις υποδομές, αλλά κυρίως όσον αφορά την ίδια την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, Ανδρέα μου. Και εκεί πρέπει να επενδύσουμε, δεν μπορεί να είμαστε στάσιμοι και θέλουμε ένα όραμα. Ένα όραμα 20ετίας, πού θα βρίσκεται, πώς θα βελτιώσουμε την παιδεία μας, πώς προετοιμάζουμε τα παιδιά μας. Όραμα. Δεν είναι θέμα κυβέρνησης. Όχι, μιλάω αυτή η κυβέρνηση, μιλάω συγκεκριμένα. Και δεν έχει και πολιτικό χρώμα η παιδεία. Τα ζητήματα της παιδείας τα συζητάμε χρόνια. Έχουν αλλάξει πράγματα, χρειάζεται να αλλάξουμε περισσότερα και δεν μπορεί να είμαστε στην αναμονή. Για παράδειγμα, στέλεχωση σχολικών μονάδων. Ψηφίστηκε και νόμος. Δεν μπορεί να υπάρχει τόση καθυστέρηση, γιατί μετά δημιουργούνται συγκεκριμένα προβλήματα. Αναλυτικά προγράμματα. Τελικά τι θα γίνει με μείωση της ύλης, που είναι τα αναλυτικά προγράμματα, το Α και το Ω, ναι, για να δούμε πώς πραγματικά τα παιδιά μας ανταποκρίνονται στα σύγχρονα δεδομένα και η εκπαιδευτική μας, τα οποία καλείται το σχολείο να τους προετοιμάσει και ήδη να τα διαχειριστούν κλιματιστικά. Αφόρητη κατάσταση. Ακόμα και αυτές τις μέρες. Πρέπει, όταν λέμε όλοι ότι θέλουμε επιτέλους να βάλουμε κλιματιστικά, και εμείς τουλάχιστον λέμε ότι αυτό πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα. Αυτό πρέπει να μετουσιωθεί σε πράξη στον προϋπολογισμό. Αν η ίδια η κυβέρνηση, ναι, ανακοίνωσε ένα πλάνο ή δημοσίευσε ένα πλάνο τριετίας, αναμένουμε που με βάση τη δική τους κοστολόγηση είναι περίπου 45 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι φέτος η εισήγηση της κυβέρνησης που θα ενσωματωθεί στον προϋπολογισμό θα είναι 15 εκατομμύρια. Θα περιμένουμε λοιπόν να το δούμε αυτό στη Βουλή. Και σας λέω ότι θα είμαστε πολύ αυστηροί με αυτό το ζήτημα. Και μην ακούσω το άλλο το οποίο ακούω, γιατί δεν τα κάνατε ή δεν τα βάλετε εσείς προηγουμένως. Να θυμίσω ότι τότε, σε αυτή την εκπομπή που ερχόμουν κάθε Τετάρτη σχεδόν, Ανδρέα μου, και το θυμάμαι, ακόμα και στον τότε Υπουργό της Παιδείας προσωπικά έπεσε τηλεπιστολή και βεβαίως ήταν και θέση του Δημοκρατικού Συναγερμού. Και αφού έχουμε πλεονάσματα και αφού έχουμε και χαιρόμαστε γι' αυτό, και μια στεναρή οικονομική κατάσταση, δεν είναι θέμα προτεραιότητα στα κλιματιστικά, στα σχολεία. Σας λέω, χθες ήμουνα στο Δημοτικό Σχολείο τον Τρούλο, δεν μπορούσες να αναπνεύσεις. Και τώρα στέλνουν μηνύματα ζέστη, και λέει και στο Αγίου Ανδρέα το σχολείο δεν είχε ρεύμα πάλι σήμερα. Ωραία. Και αντιλαμβάνομαι ότι δεν μπορούν να μπουν όλα σε μια μέρα. Όμως θέλουμε να ξέρουμε το πλάνο και πώς ακριβώς προχωράμε. Νόμος για την ενδοσχολική βία. Ναι. Τι έγινε με αυτή την επιτροπή? Πώς προχωρά αυτός ο νόμος να εφαρμοστεί? Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Δηλαδή είναι όλα αυτά τα θέματα, όλα αυτά τα θέματα, η νομοθεσία για την ειδική εκπαίδευση. Θυμάμαι, εκλέγηκα το 2016 και ακόμα συζητάμε να γίνει νομοθεσία. Είσαι στην Επιτροπή Έγιναν Παιδείας, μελέτες, τότε, βέβαια. Μάμε. Έγιναν μελέτες, όμως τώρα χρειάζεται να προχωρήσουμε. Αφού ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία, την οποία ξεκινήσαμε εδώ και αρκετά χρόνια. Κινητά τηλέφωνα, τι έγινε? Το ολοήμερο τα κινητά. Εμείς σήμερα θα κάνουμε και μια δημοσιογραφική ως Δημοκρατικός Συναγερμός, γιατί θέλουμε αυτά να τα πούμε. Δεν θέλουμε κάποιος να έρθει και να πει τα είπατε εκ των υστέρων. Και θέλουμε να θέλετε την πολιτική πίεση που φυσιολογικά και ενδεδειγμένα επιβάλλεται να ενασκούμε, για να δούμε πώς ακριβώς διασφαλίζουμε ειδικά το όραμα που χρειάζεται για την παιδεία μας. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύουμε και το έργο των εκπαιδευτικών μας, αλλά κυρίως διασφαλίζουμε και δικαιώματα, αλλά και την προεπτική που χρειάζονται τα παιδιά. Μου άρεσε στην αρχή που είπατε για τους εκπαιδευτικούς, γιατί και εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν εξαιρετικοί εκπαιδευτικοί. Ξέρετε, αν θεωρώ κάτι άλλο τον εαυτό μου εκτός από βουλευτή, τον θεωρώ. Βουλεύτρια είναι εκπαιδευτικό. Δηλαδή, μου αγαπάω την μάθηση. Είναι κάτι το οποίο έκανα προηγουμένως. Τους αδικούμε πολλές φορές όμως. Αδικούμε πολλές φορές. Ναι, σίγουρα υπάρχουν και προβλήματα εκεί, αλλά στο σύνολο είναι εκπαιδευτικοί που αγαπάνε αυτό που κάνουν και τα παιδιά μας. Και χαίρομαι τελευταίως που είχα, αγαπημένα μου Ανδρέα, συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς, που και ήδη
Και δεν είναι η πρώτη φορά που το λένε δημοσίως, βεβαίως, στάσσονται υπέρ της αξιολόγησης, γιατί θα βοηθήσει ακριβώς στο ίδιο το έργο των εκπαιδευτικών και στη θωράκιση ενός συστήματος που πραγματικά να πρέπει να προωθούνται, να προάγονται, να αξιολογούνται όπως πρέπει ορθότερα. Λοιπόν, πάμε τώρα ηλεκτρική διασύνδεση, κυρία Δημητρίου. Χθες έγινε μια πολύ ωραία σύσκεψη. Δεν βγήκε άσπρος καπνός, δεν αβάγησε βέβαια η ιστορία, αλλά φαίνεται ότι έχει ακόμα δρόμο ο διάλογος προκειμένου να πούμε το ναι ή το όχι. Εσείς τι λέτε πρέπει να γίνει? Η θέση και η προσωπική δική μου και του Δημοκρατικού Συναγερμού ήταν και είναι σαφέστατη. Βεβαίως πρέπει να γίνει. Και είναι ένα έργο το οποίο είναι εξέχουσας γεωστρατηγικής σημασίας για να σταματήσει η ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, έτσι, και να δώσουμε επιλογές και στους πολίτες στο τέλος της μέρας να φθηνήσει το ρεύμα που δεν υπάρχει καμία άλλη επιλογή τη δεδομένη στιγμή, αλλά και τα ωφέλη τα οποία θα προκύψουν, τα οποία αντιλαμβάνεται. Εύχομαι και ελπίζω να μην χρειάζεται να επιχειρηματολογήσουμε πόσο σημαντικό είναι η Κύπρος να πάυσει να είναι η χώρα η οποία δεν είναι ενωμένη σε αυτό το ευρωπαϊκό δίκτυο που είναι όλες οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης και βεβαίως στη μετάβαση στην πράσινη, αν θέλετε, εποχή, στην πράσινη ανάπτυξη, γιατί ακόμα εισάγουμε και πληρώνει ο Κύπριος φορολογούμενος μαζούτ, την εισαγωγή μαζούτ, με έναν προϋπολογισμό 2,5 δις τον χρόνο. Άρα έχουμε αυτή την πρόπτικη. Είναι λοιπόν η σύνδεση με τις χώρες της περιοχής, γιατί είναι με την Ελλάδα, που είναι ο στεναρότερος μας σύμμαχος, η Ελλάδα την δεδομένη στιγμή, με ένα κόστος το οποίο θα επιμεριστεί και ο Έλληνας καταναλωτής μαζί με, με τον Κύπριο καταναλωτή, και βεβαίως με την εισαγωγή που θα γίνεται, ο σκοπός είναι μελλοντικά να μπουν και άλλες χώρες σε αυτό το δίκτυο. Η Κύπρος αυτό που θα καταφέρει είναι ότι θα πάψει να είναι μόνη της. Και δικαιολογείται τις επιφυλάξεις και τις αμφιβολίες που έχει η Κυπριακή κυβέρνηση? Η Κυπριακή κυβέρνηση πρέπει να αποφασίσει. Και είναι εδώ που θέλουμε ηγετικότητα. Και δεν το λέω κακοπροαίρετα, καλοπροαίρετα το λέω. Πρέπει να λάβουμε μία απόφαση. Δεν μπορεί να έρχεται ο Υπουργός των Οικονομικών και ο Υπουργός της Ενέργειας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, που εγώ λέω δικαιολογημένα μπορεί να υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις, έτσι, και να έχουν μία διαφορετική άποψη. Θέλει ή δεν θέλει η κυβέρνηση να γίνει? Και αν θέλει να γίνει, θα πρέπει λοιπόν οι υπουργοί, αρμόδιοι φορείς, να βρουν τον τρόπο να διασφαλιστούν μέσω εκείνων των δικλείδων που χρειάζονται, στους όρους που θα μπουν στην ίδια τη συμφωνία, τα συμφέροντα των Κύπριων καταναλωτών, η απόλυτη διαφάνεια, η διασφάλιση αυτών των συμφερόντων. Αυτό πρέπει να γίνει. Απέναντίας αυτή τη στιγμή, και έχει σημασία το πώς προσεγγίζουμε το ζήτημα, και δεν αναφέρομαι μόνο στην κυβέρνηση, αλλά ευρύτερα έχει σημασία και εμείς προσεγγίζουμε ένα θέμα, αν θέλουμε πραγματικά να βρούμε λύση ή αν θέλουμε να το διαλύσουμε, να το κάψουμε. Κύριε Σαβέροφ, έχει άλλη άποψη από τη δικιά σας? Δικαίωμά του. Το θέμα εμείς ως Δημοκρατικός Συναγερμός, και δεν ώρα, αλλάζει λέει, τώρα τη λύση. Η άποψη του Δημοκρατικού Συναγερμού αυτή ήταν. Ξεκίνησε από τη δική μας διακυβέρνηση. Είναι κάτι το οποίο συζητήσαμε, είναι κάτι το οποίο προτάξαμε και θεωρούμε τώρα που είναι η κρίσιμη στιγμή έχουμε καθαρή θέση. Και θα επαναλάβω ξανά, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν ζητήματα, δεν λέμε να γίνει όπως να είναι. Λέμε εδώ είναι που έγκυται ευθύνη της ίδιας της εκτελεστικής εξουσίας. Φτάνει όμως, κυρία Δημητρίου, να μην κάνουμε μόνο αυτό. Να δούμε και παράλληλα τα πράγματα τα οποία εκκρεμούν. Ανάπτυξη, ΑΠΕ, έτσι, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να δούμε και άλλα πράγματα. Και πώς θα φτάσουμε αυτούς τους στόχους? Θα τα κάνουμε και αυτά. Εύχομαι και ελπίζω, αφού θέτεται αυτό το θέμα, επειδή υπάρχει δέσμευση της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή αν θέλετε μέσα στους στόχους που βάλαμε στο σχέδιο ανάπτυξης και ανθεκτικότητας, από τη στιγμή που δεν φτάνουμε αυτού τους στόχους, και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να έχεις ιδιαίτερη ενημέρωση για να το κατανοήσεις, κάτι που είδαμε και στη Βουλή, τι θα κάνουμε? Και με αυτό θα επιβαριστούν οι Κύπροι πολίτες και οι Κύπροι φορολογούμενοι? Πήγαμε να διαπραγματευτούμε ευκαιρίας δοθήσει σε αυτό το θέμα, θα το θίξουμε για να δούμε τι γίνεται και από πλευράς της κυβέρνησης, σε συνεννόηση βεβαίως με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Και αυτό που λέμε είναι ότι δεν πρέπει να μένουμε να φτάνουμε στο και πέντε ή στο παραπέντε. Πρέπει λίγο να βλέπουμε μακροπρόθεσμα. Ξέρετε, αν δεν σκεφτόμαστε μακροπρόθεσμα, ίσως να μην είμαστε σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσως να μην επιτυχάναμε κάποιες στρατηγικές συνεργασίες. Αν δεν τολμούσαμε. Δεν τολμούσαμε. Και πρέπει να σκεφτούμε όχι απλά και μόνο το κόστος, που δεν λέω ότι δεν πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Πρέπει να σκεφτούμε ότι τι γίνεται όταν σε μια περιοχή, η οποία είναι τρεμάμενη, φλέγεται, η Κύπρος επιλέγει ενεργειακά, στρατηγικά,
να παραμείνει μόνη της σε αυτό το ζήτημα. Βλέπετε όμως ότι... Και όταν χώρες, ναι, όπως η Αμερική, όπως η Ελλάδα... Μας λένε κάντε το. Όχι μόνο κάντε το, θα το στηρίξουν, ναι, με ό,τι συνεπάγει αυτό, έτσι, πολιτικά, διπλωματικά, και εμείς δεν λαμβάνουμε την απόφαση η οποία πρέπει και δεν μετουσιώνουμε με σωστές ασφαλιστικές δικλείδες αυτή την απόφαση σε όρους συμβολέου. Ποια θέση έχετε για το τερματικό του Βασιλικού και το ναυάγιο και κανείς δεν ξέρει ποια θα είναι η επόμενη μέρα? Εκεί θα πρέπει να υπάρχει πλήρης διερεύνηση το τι ακριβώς έγινε. Σύμβαση. Τη σύμβαση των διαδικασιών. Έγινε και μια επίσκεψη χθες από την Βουλή των Αντιπροσώπων της Επιτροπής Ενέργειας για να δούμε και θα πρέπει λοιπόν. Και εκεί αργήσαμε. Είναι η άποψη δική μου, η προσωπική τουλάχιστον, όσον αφορά εκείνα που θα έπρεπε να εξασφαλιστούν. Plan B δεν είδαμε εμείς. Γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει να το δούμε ολιστικά. Έτσι. Και εκεί, ό,τι αίσθημα προκαλείται στον Κύπριο πολίτη, το ίδιο αίσθημα νιώθουμε και εμείς. Και σας διαβεβαιώ για ένα, αγαπημένε μου Ανδρέα, εμείς δεν θα βρεθούμε ποτέ να αμφισβητήσουμε την απόφαση του όποιου δικαστηρίου, αλλά δεν θα στήσουμε ούτε λαϊκά δικαστήρια. Οι αρμόδιες αρχές για αυτό το ζήτημα, που ήδη υπάρχουν διαφορετικές διαδικασίες εν εξελίξη, θα πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Και το αποτέλεσμα, όχι μόνο απόλυτα σεβαστό, εκεί θα τοποθετηθούμε όπως πρέπει. Πάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο απασχόλησε πάρα πολύ και οι πολίτες, την επικαιρότητα. Ήταν αυτή η πρόθεση της κυβέρνησης, η εξαγγελία μέσα από το Υπουργικό για τη μεταρρύθμιση της νομικής υπηρεσίας και της ελεκτικής υπηρεσίας. Mm-hmm. Κάποιοι είπαν ότι ήταν άκερη και άστοχη, τουλάχιστον σε αυτά τα χρονικά δεδομένα, η κουβέντα για αλλαγές στην ελεκτική υπηρεσία. Ο Οδυσσέας βγήκε και είπε ότι είναι προσπάθεια φήμωσής του. Εσείς τι λέτε, χρειάζεται εξυγχρονισμός, χρειάζεται αλλαγή? Εξυγχρονισμός χρειάζεται. Όμως και τη δεδομένη στιγμή ξέρω ότι αυτή η συζήτηση έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό. Όμως είναι και το timing που ουσιαστικά, αλλά εκείνο που προσωπικά εμένα με ξενίζει... Στην πολιτική είναι πολύ βασικό το timing. Ίσως το βασικότερο. Αλλά εκείνο που με ξενίζει εμένα προσωπικά και πρέπει να αντιληφθούμε λίγο το ρόλο μας θεσμικά ο καθένας, είναι ότι είναι τίτλοι. Και μπορεί στις επικεφαλίδες να συμφωνούμε, γιατί ακούστηκαν και άλλα πολλά. Για παράδειγμα, είδα κάποιους τίτλους, εξαγγελίες από πλευράς της εκτελεστικής εξουσίας και δικαίωμά της, που αφορούν ήδη κατατιθεμένες προτάσεις νόμου. Όμως η εκτελεστική εξουσία, δηλαδή η κυβέρνηση, για να καταλάβει και ο κόσμος, έχει την υποχρέωση να φέρει νομοσχέδιο. Αν θέλουμε δηλαδή να περάσουμε από τα λόγια στις πράξεις, ας το κάνουμε. Έχουμε τη θεσμική εξουσία και αρμοδιότητα. Αυτή τη στιγμή το απλά να ανακοινώνουμε πράγματα που θα κάνουμε ή που θα πρέπει να μελετήσουμε, χωρίς καν να υπάρχει μια στοιχειώδης προεργασία, δεν βοηθά ούτε τη Βουλή των Αντιπροσώπων, γιατί δεν είναι δουλειά της να τα κάνει, ούτε και τους πολίτες να πιστούν ότι εννοούμε ενδεχομένως αυτό το οποίο λέμε. Έτσι, και καλλιεργείται πολλές φορές και μια δημόσια συζήτηση που μόνο επιζήμια μπορεί να είναι για τα ζητήματα. Και είδαμε αρκετά θέματα, όπως για τις πολλαπλές συντάξεις. Θέλουμε να λύσουμε το ζήτημα, να φέρουμε ένα νομοσχέδιο. Θέλουμε. Και χθες, βεβαίως θέλουμε και θα το λύσουμε. Και επειδή ακριβώς ως Βουλή των Αντιπροσώπων δεν δικαιούμαστε να το πούμε έτσι από τη στιγμή που λένε ότι υπάρχουν αντισυνταγματικές διατάξεις ή παρεμβάσεις, μια τέτοια παρέμβαση. Το ότι καταθέσαμε πρόταση νόμου, που είναι αυτό για την αποποίηση ως δημοκρατικός συναγερμός με το Δημοκρατικό Κόμμα, αλλά και άλλοι πολιτικοί χώροι έχουν τις δικές τους συζητήσεις. Χωρίς να εξαιρούνται βεβαίως οι υφιστάμενοι, και θα πρέπει εμείς πρώτοι να δώσουμε το καλό παράδειγμα, θέλουμε να πείσουμε τους πολίτες και για την, αν θέλετε, την ωφελημότητα του ίδιου του νόμου και το πνεύμα του νόμου. Αλλά βλέπουμε ότι ανακοινώθηκε από πλευράς της κυβέρνησης και εγώ λέω καλώς, ωραία, θα έρθει η κυβέρνηση να το στηρίξει και απλά συζητούμε κάτι το οποίο δεν έχει γίνει καμία προεργασία ενώ υποτίθεται μελετεί το για σχεδόν πόσους μήνες. Άρα πέραν το ότι προηγουμένως είχε σταλεί στη Βουλή, ότι πρέπει να κάνει η Βουλή διαβούλευση, εξηγήσαμε ότι δεν είναι δουλειά δική μας και ούτω καθεξής. Τι λέω με απλά λόγια, είναι καιρός με όλα αυτά που συμβαίνουν και είναι εδώ ακριβώς που καλλιεργείται και μια αναξιοπιστία από πλευράς των πολιτών, να δείξουμε με πράξεις ό,τι εννοούμε αυτά που λέμε. Να ετοιμάσουμε νόμο, εισήγηση και να έρθει στη Βουλή και η Βουλή είναι έτοιμη να το στηρίξει.
Σίγουρα δεν μπορεί όμως η Βουλή να αναλαμβάνει και τον ρόλο της εκτελεστικής εξουσίας. Αγαπητή μου, Ανίτα, θέλω να επανέλθω. Και καλοπροαίρετα το λέω, επαναλαμβάνω. Ναι. Δεν το λέμε. Δηλαδή, εμείς θέλουμε να έρθει μια συγκεκριμένη εισήγηση για να την εξετάσουμε. Δηλαδή, δεν μπορεί να ξεκινά μια δημόσια συζήτηση που πολλές φορές και οι πολίτες μπορεί να μην γνωρίζουν λεπτομέρειες, αν θέλετε, οι βασικούς παρονομαστές. Θέλω να επιστρέψω στην περίπτωση της ηλεκτρικής υπηρεσίας. Γιατί είναι ένας θεσμός που για τον κόσμο τον απλό λειτουργεί, έχει ένα λαϊκό αίρισμα γενικός ελεγκτής και έρχεται μια μεταρρύθμιση που λέει μαζί σου θα βάλω και άλλους 3-4. Ο κόσμος είναι καχύποπτος. Και όταν έχει στα ψηλά στα μάτια του για το έργο του και την αλήθεια του ένα πρόσωπο, ένα θεσμό, πάει το μυαλό αλλού, ότι θέλεις να το καπελώσεις, θέλεις να του βάλεις φήματα, να του βάλεις χαλινάρι. Ποια είναι η εικόνα η δικιά σας για το γενικό ελεγκτή? Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω κανένα θέμα με τον γενικό ελεγκτή. Ήμουν και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου που βλέπαμε τις εκθέσεις του, συζητούσαμε. Ξέρω ότι είναι αρκετά συνεργάσιμος με την άποψη ότι εκεί και όπου τουλάχιστον στη Βουλή των Αντιπροσώπων στη Βουλή δεν συνέχεια, έχουμε έτσι. Κανένα ζήτημα. Όμως αυτή τη στιγμή θέλω να είμαι προσεκτική για να μην θεωρηθεί και ότι παίρνω είτε το μέρος είτε αν θέλετε οποιοδήποτε έναντι και μιας επίμαχης αν θέλετε διαφωνίας μεταξύ δύο υπέρτατων θεσμών του κράτους. Ο ρόλος και του γενικού ελεγκτή ως ανεξάρτητος φορέας αλλά και άλλων ανεξάρτητων φορέων είναι συμβουλευτικός προς το κράτος και η μέσον των εκθέσεων του μετά είναι δουλειά δική μας και υποχρέωση μας να δούμε πώς βελτιώνουμε, πώς τροποποιούμε. Άρα πρέπει και εμείς, τουλάχιστον έτσι το αντιμετωπίζουμε το θεσμό της ελεγκτικής υπηρεσίας και στη Βουλή των Αντιπροσώπων, βλέπουμε δηλαδή κάποια ζητήματα τα οποία γύρονται και είτε καταθέτουμε τη δική μας άποψη, τη δική μας ερμηνεία, είτε τα διαφοροποιούμε. Δεν είναι το πρόσωπο. Και ναι. Αν όμως είμαι σίγουρη ότι με βάση τους θεσμούς οι οποίοι υπάρχουν και στην Ευρώπη και έχουμε εκεί κατεύθυνση, η Γκρέκο για παράδειγμα στην περίπτωση, σε μια περίπτωση και άλλος, πώς βλέπουμε μέσα από και τις συστάσεις που υπάρχουν, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τους ίδιους τους θεσμούς. Και αναφέρομαι και στην νομική υπηρεσία, αναφέρομαι και στην ελεγκτική υπηρεσία. Πάντως θα είναι σκόπελος για την κυβέρνηση αν προσπαθήσει να περάσει τη μεταρρύθμιση της ελεγκτικής υπηρεσίας από τη Βουλή, γιατί εδώ και ο κύριος Ιζόπουλος και ο κύριος Παπαδόπουλος μάλλον σκέφτονται διαφορετικά. Μα το θέμα είναι ότι δεν σκεφτόμαστε τίποτα, αγαπημένε μου Αντρέα, αυστηρά μιλώντας, γιατί δεν έχουμε τίποτα ενώπιόν. Τώρα κάνουμε μάλιστα συζήτηση απλά για μάλιστα να την κάνουμε. Ωραία. Λέμε ότι η κυβέρνηση έχει αυτή την πρόθεση. Πώς, ναι, δεν έχω κάτι συγκεκριμένο να συζητήσω, οπότε δεν υπάρχει λόγος να συζητάμε. Θα συζητάμε επί προσωπικού, ποιος συμπαθά ποιον. Πολύ σωστά αυτό που λέτε. Να φέρουν κάτι συγκεκριμένο και να το δούμε. Λοιπόν, γι' αυτό είναι και η δική μας, εδώ έγκυται και η δική μας ευθύνη ως πολιτικά πρόσωπα, οι πολιτικοί χώροι. Ποιες είναι οι εισηγήσεις μας, τι εισηγούμαστε εμείς. Και μετά είναι η δουλειά της εκτελεστικής εξουσίας να το κάνει. Και αν δεν το κάνει, να κριθεί γι' αυτό. Και γι' αυτό λέμε εμείς ότι το κάνουμε, ασκούμε την κοινοβουλευτική, την πολιτική πίεση που χρειάζεται επιτέλους να προχωρήσουν κάποια πράγματα και να υπάρχει προτεραιοποίηση, τουλάχιστον για ζητήματα τα οποία θεωρούμε ότι θέλω να πάμε τώρα στα πολύ δύσκολα, κυρία Δημητρίου, που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Υπάρχει μια οργή των καταναλωτών. Δεν τα βγάζει πέρα ο κόσμος. Αυτό τώρα δεν είναι μυστικό, το ξέρουμε όλοι, το καταλαβαίνουμε όλοι. Έχει γίνει πιο ακριβό το καλάθι της νοικοκυράς. 30% έτσι, πιο ακριβό. Την ίδια ώρα που το ρεύμα, το ηλεκτρικό ρεύμα είναι φόνος, έχει πάει στα ουράνια. Και το θέμα είναι ότι για το ηλεκτρικό ρεύμα, για αυτούς όλους που αντιτάσσονται σε αυτή την προοπτική την οποία συζητάμε, να πω ότι με βάση τις έρευνες τις οποίες έχουμε, θα έχουμε τα επόμενα χρόνια ραγδαία αύξηση. Είμαστε ίσως η μόνη χώρα στην Ευρώπη η οποία ακόμα εισάγει πετρέλαιο, μαζούτ. Δηλαδή μιλάμε για μια παροχή και πληρώνουμε ρήπους. Εκατομμύρια. Το εκατομμυρίων των εκατομμυρίων και θα πληρώνουμε. Ωραία. Άρα τι επιλογές δίδουμε προς τους πολίτες. Τι κάνει ο κόσμος, δηλαδή ο κόσμος τι μπορεί πώς να κάνει. Πώς φτηνίσει το ρεύμα. Μα ο κόσμος μας αντέχει, ο κόσμος αντέχει. Το θέμα δεν είναι τι κάνει ο κόσμος, το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς για να δώσουμε επιλογές στον κόσμο. Εμάς ψηφίσει ο κόσμος για να βρούμε λύσεις. Δεν σας τα λένε έξω που βγαίνετε. Και βεβαίως και δικαιολογημένοι. Το πρώτο θέμα δεν είναι αυτό. Γι' αυτό και εμείς λέμε ότι τώρα που υπάρχει μια τέτοια προοπτική, για αυτό το ζήτημα, για άλλα ζητήματα, εμείς πιέζουμε ακριβώς ότι θα πρέπει να γίνει. Δεν πρέπει να ανασάνει ο κόσμος και ειδικά όσον αφορά
Ποια είναι τα μεγαλύτερα, οι μεγαλύτερες δαπάνες ενός νοικοκυριού? Είναι το ρεύμα, είναι τα προϊόντα, τα αγαθά, το σούπερ μάρκετ, είναι τα δάνεια. Γι' αυτό, για αυτά τα τρία ζητήματα, να τα πω έτσι απλοϊκά, οι τράπεζες, και βγάλαμε ανακοίνωση και θα προχωρήσουμε και θα είμαστε αμήλικτοι αν δεν ανταποκριθούν οι τράπεζες σε αυτά τα οποία είπαμε. Ναι. Βεβαίως. Προκλητικότατη κατάσταση όσο συνεχίζεται. Και δεν μπορεί να θεωρείται, για παράδειγμα, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε, να ανασάνουν οι πολίτες. Ή το άλλο το θέμα με τους εγκλωβισμένους αγοραστές. Ναι, άλυστα, και οι τράπεζες θα πρέπει να δείξουν καλή πρόθεση. Λιάδες, και υπάρχουν τρόποι να το πράξουμε νομικά, εάν και εφόσον δεν ανταποκριθούν. Και ας ληφθεί νέος ένα μήνυμα σήμερα. Εκ μέρους του Δημοκρατικού Συναγερμού. Εσείς καλά τα λέτε. Σας ακούνε, εκτελεστή εξουσία σας ακούει, αυτό είναι το θέμα. Εμείς, ο ρόλος μας είναι να τα λέμε. Θεωρώ ότι πρέπει και εκτελεστική η εξουσία και εμείς να λάβουμε υπόψη όλες τις απόψεις οι οποίες τίθενται στον δημόσιο διάλογο, πόσο μάλλον όταν αυτές κατατίθονται από το μεγαλύτερο κόμμα του τόπου, που είναι έτοιμο, σε περίπτωση την οποία κληθεί, και φυσικά αναφέρομαι στη Βουλή των Αντιπροσώπων, να ψηφίσει, δηλαδή να στηρίξει μια τέτοια απόφαση, μια τέτοια πολιτική, ένα τέτοιο νόμο. Και έχει σημασία το ότι βγαίνουμε όχι εκ των υστέρων απλά να κρίνουμε, που και αυτό ίσως να εμπίπτει μέσα στους ρόλους μας, εκ των προτέρων. Και και η κυβέρνηση θα πρέπει να το λάβει ως στήριξη, ότι αν το φέρει θα έχει τη στήριξη του Δημοκρατικού Συναγερμού για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά και ως μήνυμα με συγκεκριμένους, αν θέλετε, παραλήψεις, σε περίπτωση που δεν ανταποκριθούν σε αυτά που πρέπει να γίνουν. Βλέπετε... Στην προκειμένη, όσον αφορά τις τράπεζες. Αναμένουμε και απαιτούμε να ανταποκριθούν για αυτό το ζήτημα. Και γνωρίζω πολύ καλά και θυμάμαι ότι υπήρχε δέσμευση των τραπεζών για τους εγκλωβισμένους αγοραστές. Αυτό το θέμα πρέπει να λήξει. Και δεν θα το αφήσουμε αν δεν λήξει. 10.000 άνθρωποι. Αλλά βλέπετε όμως ότι τίποτα. Κάποια πράγματα, όπως το Ικαλάθι, όπως τώρα το πλαφόν για το νερό. Μπάζουν νερά δηλαδή αυτά τα νομοσχέδια. Δεν είναι ξεκάθαρη εικόνα που δίνουν. Και δυσκολεύει τη Βουλή να αποφασίσει. Δεν έχουμε νομοσχέδια. Έτσι. Για κάποια. Μάλιστα. Θέλουμε να έχουμε. Είναι αυτά τα οποία λέμε. Γιατί και ο κόσμος δεν καταλαβαίνει πολλές φορές το ρόλο της Βουλής. Και αυτό είναι και το δικό μου παράπονο και δική μου ευθύνη, αν θέλετε. Ναι. Αν και προσπαθούμε να ανοίξουμε την Βουλή. Η δουλειά της Βουλής των Αντιπροσώπων και αρμοδιότητα της είναι να ετοιμάζει τους νόμους όταν και εφόσον δεν υπάρχουν δαπάνες. Άρα εκεί που υπάρχουν δαπάνες, οι εκτελεστικές αρμοδιότητες, μόνο η εκτελεστική εξουσία μπορεί να το πράξει. Και μετά εγκρίνει η απορρίπτη Βουλή. Έτσι, για το τέλος το άφησα αυτό. Θα είστε υποψήφια στις προεδρικές? 28. Κοιτάξτε να δείτε, ο Δημοκρατικός Συναγερμός σίγουρα αυτή τη στιγμή, και αυτό είπα την προηγούμενη φορά, αυτή τη στιγμή δεν είναι κάτι το οποίο με απασχολεί. Δεν κοιμάμαι και ξυπνώ για το 2028, όπως βλέπω άλλους και ακούω άλλους και πραγματικά διαρωτούμε με όλα τα προβλήματα του κόσμου και όλες τις προκλήσεις που υπάρχουν, αν η μοναδική μας έγνοια είναι πού προσωπικά θα βρισκόμαστε το 2028, δηλαδή σε 4-5 χρόνια από σήμερα. Είναι λίγο προκλητικό. Όμως σας διαβεβαιώ ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα έχει επιλογή, όπως πάντοτε, όπως γίνεται κάθε φορά, και αυτή η επιλογή με προτεραιότητα βεβαίως του εκάστοτε Προέδρου, αν και εφόσον κριθεί ως τέτοιο, αλλά αυτή τη στιγμή σε καμία περίπτωση δεν έχουμε οποιαδήποτε σκέψη για αυτό το θέμα. Μπορεί να είναι και ο κύριος Σαβέροφ μια επιλογή για το Συναγερμό, γιατί είναι ενδυνάμει υποψήφιος ο κύριος Σαβέροφ. Τώρα. Δεν ξέρω αν είναι δυνάμη υποψήφιος. Ο κύριος Σαβέροφ νεοφύτου δοκιμάστηκε πριν 1,5 χρόνο. Υπήρξε τιμηριοκορία του κόσμου. Τώρα προχωράμε παρακάτω. Ξέρω. Δεν ξέρω, δεν νομίζω. Αλλή μόνο να το δούμε και αυτό στο τέλος της ημέρας. Ναι. Αλλά αυτό που σας διαβεβαιώ είναι ότι εμάς δεν μας ενδιαφέρει απλά και μόνο η καρέκλα, η εξουσία. Μας ενδιαφέρει να πάνε τα πράγματα καλύτερα για τους πολίτες. Και κρινόμαστε όλοι καθημερινά από τις παρεμβάσεις μας, αν θέλετε, από το τι κάνουμε, το πώς συμπεριφερόμαστε. Εδώ είμαστε. Δεν λέμε ότι είμαστε κι εμείς αλάνθαστοι, αλλά πραγματικά σας λέω ότι έχουμε έγνοια. Πού θα βρίσκεται η Κύπρος μας σε λίγα χρόνια? Ποια θα είναι η ίδια, αν θέλετε, η στελέχωση σε εισαγωγικά της Βουλής των Αντιπροσώπων? Ποιοι θα μπουν στη Βουλή να αποφασίζουν για τους πολίτες, αγαπητέ μου Ανδρέα? Γιατί αύριο, είτε ανήκουμε στο Δημοκρατικό Συναγερμό, είτε είμαστε Προέδροι, είτε είμαστε δεν ξέρω τι, εδώ ζούμε.
Εδώ είναι οι οικογένειες μας. Εδώ είναι οι επιχειρήσεις μας. Εδώ είναι η ευθύνη του λαού. Τι θα αποφασίζουν και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και σας μιλώ, αν θέλετε, με κάθε ταπεινότητα και ως πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ανησυχώ. Και θα βρίσκονται στη Βουλή των Αντιπροσώπων το 2026. Γιατί έχει τη δική της, αν θέλετε, μοναδική εξουσία η Βουλή των Αντιπροσώπων και αφορά τις τύχες όλων των πολιτών του κράτους όσον αφορά τις νομοθετικές ρυθμίσεις. Διάβαζα κάπου ότι μπορεί να είναι υποψήφιος στο συναγερμό ο κύριος Μαυρίκιος Μαυρικίου. Δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση, ούτε έγινε ποτέ τέτοια συζήτηση. Πραγματικά και εγώ εκπλήσωμαι με αυτά που διαβάζω. Τα διαβάζω όλα σχεδόν. Είμαι σίγουρος ότι τα διαβάζετε όλα. Πάντα το κάνατε, γιατί να μην το κάνετε τώρα. Αλλά εντάξει, ο καθένας μπορεί να γράφει ό,τι θέλει. Εμείς δεν θέλουμε να αποκλείσουμε κανέναν όσον αφορά τις διαδικασίες, αλλά σας διαβεβαιώ ότι ποτέ δεν έγινε μια τέτοια συζήτηση. Κύριε Δημητρίου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πραγματικά. Ό,τι καλύτερο εύχομαι και για εσάς που μας βοηθάτε πάρα πολύ στο έργο μας. Και εγώ πραγματικά για όλους. Υγεία να έχουμε πάρα πολλά. Και καλή άνθρωποι και μακάρι να είμαστε. Περισσότερο το χρειαζόμαστε, γιατί λίγο με αυτή την τοξικότητα που υπάρχει, νομίζω ακόμα έχει κοράσει. Υπάρχει και εντείνεται. Και πρέπει να καταλάβουν και κάποιοι, αγαπημένοι μου Ανδρέα, και ας κλείσουμε με αυτό, ότι τα θέματα δεν είναι προσωπικά. Στην πολιτική είμαστε. Νομίζω ότι μπορούμε να καταλάβουμε ότι δεν μπορεί να συμφωνούμε όλοι και εκεί είναι ακριβώς που προσμετρείται η επιχειρηματολογία. Να πείσουμε για την ορθότητα των επιχειρημάτων μας, όχι να πολεμήσουμε τον άλλο προσωπικά. Αυτά ανήκουν σε άλλες εποχές, ούτε για να το φημώσουμε. Πόσα καρφιά έχετε ρίξει. Οπότε, σήμερα, καθόλου έχετε καρφιά. Έχετε πάρει σφυρί και λέω. Τακ, συνέχεια. Την αλήθεια λέω και όσο του με θέλει ο κόσμος, θα τη λέω και θα είμαι εδώ. Και εγώ σας αγαπάω πολύ. Είμαστε καλά, καλημέρα. Λοιπόν,